Αυτό που θα πω απόψε είναι από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Με μια εποχή που ο Χριστός μας επιστρέφει από ένα του ταξίδι στην Καπερναούμ. Γράφει ο Ευαγγελιστής το περιστατικό αυτό ως εξής. Και εισήλθεν πάλι εις Καπερναούμ γιν ημερών και οικούσι ότι εισήκον εστί. Ξαναγύρισε λέει έπειτα από λίγες μέρες στην Καπερναούμ, η οποία ελέγεται και η Δία Πόλη. Ήταν το ορμητήριό του από εκεί, όπου αν πήγαινε στα Πέρεξ, εκεί ήρθε το πάλι. Έληξε όμως προφανώς λίγες ημέρες και τώρα επιστρέφει και οικούσι εμασέφτη, δηλαδή όπως λέμε στη γλώσσα μας, ότι είναι σε κάποιο σπίτι. Και ο Θεός συνήθισαν πολύ όταν το έμαθαν, ώστε μικέτη χωρίν μηδέ τα προσυνθήραν. Ήρθε τόσος κόσμος που γέμισε μέσα και έφραξε και η πόρτα που λέμε στην απλή μας γλώσσα. Δεν μπορούσε κανείς να προχωρήσει. Και ελάλη αυτής των λόγων. Τι άλλο να έλεγε. Χριστός μας οπουδήποτε και αν εστάθει πάντοτε ομιλούσε θέματα χρήσιμα, θέματα που έχουν σχέση με την ψυχή, με την μετάνοια του ανθρώπου, με την κατάρτιση του ανθρώπου, με την επιστροφή του ανθρώπου. Κατεξοχήν σε αυτές τις μέρες λέγεται μια προσευχή η οποία μέσα έχει να μας φυλάτει ο Θεός και να μην επιτρέπει να μας καταλαμβάνει ένα πνεύμα αργολογίας και να μην ο άνθρωπος ομιλεί περιτά, μην χάνει την ώρα του, είναι πολύτιμος ο χρόνος. Σκεφτείτε κάποια παραδείγματι να πρόκειται να υπανδρευτεί φερειπίν την Κυριακή και να μην έχει κάνει καμιά προετοιμασία ακόμη από τον ηφικό. Τι θα κάνει, πώς θα παρουσιάσει, ή αν ήξερε ότι κάποια από αυτές τις ημέρες θα γίνει ο γάμος. Δεν ξέρω πότε θα έρθει από το εξωτερικό ο μυστήλ. Εσύ να είσαι έτοιμη. Τι θα έκανε. Μέρα νύχτα θα ετοιμαζότανε για το πέπλο και για τον ηφικό και όλες οι λεπτομέρειες θα ήσαν τακτοποιημένες. Γύρω με την ψυχή τι γίνεται. Αύριο θα φτάσουμε στη μεγάλη εβδομάδα και του λέμε σε ένδυμα ούκ έχω. Τι να εισέλθω είναι αυτό. Και τι έκανες τόσα χρόνια. Τι έφτιαξες τόσα χρόνια. Εγκρέμιζες. Εξήλωνες, χαλούσες ή έφτιαχνες. Ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ του να κάνει πίσω, πάντοτε μπροστά. Και αν συναντήσει εμπόδιο για να προχωρήσει μπροστά, τουλάχιστον να σταθεί εκεί που ευρέθη. Να διατηρήσει δηλαδή τα κεκτημένα εδάφη όπως λέμε. Να μην οπισθοχωρήσει. Να μην κατέβει από τη σκάλα. Να σταθεί στο σκαλοπάτι εκείνο ή δυνατόν, να αγωνιστεί. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τέτοια φροντίδα. Διαβάζετε όλο το Ευαγγέλιο τη ζωή του Χριστού. Δεν θα βρείτε πουθενά να περιτολογεί. Θα το βρείτε πουθενά να συζητεί στο καφενείο. Ή να κάθεται να βλέπει θεάματα ή να τρέχει από εδώ και από εκεί. Ή να διαβάζει πράγματα τα οποία είναι περιτά. Και ελάλη αυτής των λόγων. Ποιον λόγων. Των σωτήριων λόγων. Κάνουμε συντροφιές. Δεχόμεθα ή μας δέχονται. Κάνουμε τραπέζα. Ή μας κάνουν. Κάνουμε επισκέψεις. Ή μας κάνουν. Τι συζητούμε.
αν πω ούτε μια φορά περί ψυχής, δεν θα είμαι μακριά. Και το να μην μιλούσες περί ψυχής και περί καταστάσεως ψυχικής, είναι και τόσο σοβαρό όσο το να συζητείς πράγματα τα οποία βλάπτουν την ψυχή και μολύνουν την ψυχή και ζημιώνεις εκεί που θα πας αντί να ωφεληθείς ή να ωφελήσεις. Οι παλιοί λέγανε φίδου χρόνου, κάτι που μπορεί να κάνει σήμερα ή το αφήσει αύριο. Εκμεταλλεύσου τον χρόνο. Δεν ξέρεις αν σε κλάσμα δευτερολέπτου υπάρχει. Μπορεί να έχεις όλη την καλή διάθεση να μετανοείς αργότερα, να σκεφτείς αργότερα, να λογαριαστείς με τον Θεό αργότερα, αλλά τον χρόνο δεν ξέρεις αν τον έχεις. Και αν είσαι σόφρον και θέλει να λέγεσαι λογικός και έχεις μυαλό, να γνωρίζεις ότι ο Σατανάς θα σε γελάσει, να σου κλέψει τον χρόνο. Σου υπόσχεται το παρόν, σου κλέβει το παρόν και σου υπόσχεται το μέλλον. Ένα πράγμα που μπορούσες να κάνεις σήμερα, ποτέ σου να μην τα αφήσεις για αύριο. Χριστός μας εκμεταλλεύεται τον χρόνο. Ταυτόχρονα δε, ο κόσμος, όπως λέγει εδώ, συνήχθησαν, δεν τους εσύναξε ο Χριστός, δεν έστειλε χωροφύλακα, δεν έστειλε επιστάτη, δεν έστειλε την ασφάλεια να τον φέρει, επήγανε, έμαθαν ότι είναι εκεί και επήγαν από ενδιαφέρον. Αυτό το ενδιαφέρον λείπει σήμερα από πολλούς. Για πολλά πράγματα υπάρχει ενδιαφέρον. Για περιτά πολλά πράγματα, για επιζήμια πράγματα, για σωτήρια πράγματα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να του δικαιολογηθούμε αύριο και να του πούμε ότι ξέρετε, δεν είχα χρόνο, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Όσον έχουμε χρόνο για τόσα πράγματα, μόνο για θέματα αιώνια της ψυχής μας δεν έχουμε και δεν θέλουμε πολύ να συζητήσουμε. Είναι σαν μερικούς ανθρώπους, να μην τους πω άφρονας, οι οποίοι είναι ασθενείς και δεν πηγαίνουν, λέει, στο γιατρό για να μην τους πει τι έχουν, μήπως έχουν κάτι κακό και δεν θέλουν να τα ακούσουν. Μα εφόσον είσαι ασθενής και αν είναι κάτι που μπορεί να το προλάβεις και να το θεραπεύσεις. Άλλοι επίσης πηγαίνουν, παρότι ακούνε πολλές φορές ότι έχουν μία ανανία των ασθένειων και αντούτοις πηγαίνουν και αγωνίζονται και πολλούν και την κατσίκα τους ακόμη για να μπορέσουν να παρατείνουν τη ζωή τους. Με δεοντες ότι θα υποκύψουν στο τέλος. Εδώ που είναι το αντίθετο, εδώ που είσαι βέβαιος ότι θα θεραπευτείς και χωρίς να πουλήσει την κατσίκα, γιατί το κάνει? Πού είναι το μυαλό, πού είναι η σοφροσύνη, πού είναι η λογική, πού είναι το συμφέρον, το πρόσφερο και το αιώνιο? Αυτή δυστυχώς είμαστε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, χάρα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακρίνει ότι έχουν και ψυχή και ότι έχει ανάγκη και αυτή η αποπεριποίηση, ότι και αυτή αρρωσταίνει και έχει ανάγκη από φάρμακα τα οποία μάλιστα προσφέρονται δωρεάν. Όλα τα φάρμακα και όλοι οι γιατροί θέλουν χρήματα. Μόνο οι γιατροί της ψυχής και τα φάρμακα της ψυχής είναι δωρεάν. Και εντούτοις ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εδιαφροσύνη του δεν φροντίζει να τα χρησιμοποιήσει. Προχωρώ. Κάποια στιγμή ομιλούσε και είχε σε η πόρτα φρακάρι, όπως σας είπα γρηγορότερα. Έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντας. Να σου μερικοί έρχονται, όπως αναφέρει στη συνέχεια και όπως είναι στην πραγματικότητα, τέσσερι θα έπρεπε να βοηθήσουν να μεταφερθεί ένας παραλυτικός. Έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων που τον σήκωναν υπό τεσσάρων. Τέσσερι προφανώς σε ένα κρεβάτι επάνω, και ασφαλώς δεν θα ήταν αράτζος διότι δεν μπορούσε να το κρατήσει, θα ήταν κάποιο κρεβάτι
σκυρό, μαστιδερένιο, μαξίλινο, βαρύ, που τον έφερναν 4 άνθρωποι. Πού τον έφερναν? Στο Χριστό. Ποιοι είναι αυτοί που τον έφεραν? Δεν αναφέρει. Ήσαν δικοί του, ήσαν φίλοι του, ήσαν άλλοι άνθρωποι, φιλάνθρωποι, δεν ξέρω. Βλέπω μόνο την ανθρωπίνη εσπλαχνία ενωμένη. Βαστάζουσα την ανθρωπίνη δυστυχία. Η εσπλαχνία παρουσιάζεται στους 4 αυτούς. Η δυστυχία είναι στον παράλυτο. Ένας δεν μπορούσε να τον φέρει. Ούτε 2 μπορούσαν να τον φέρουν. Ούτε 3 μπορούσαν να τον φέρουν. Από 4 και απάνω μπορούσαν να τον φέρουν. Ευρέθησαν λοιπόν αυτοί οι 4. Ενώθησαν 8 χέρια και 8 πόδια και μεταφέρουν έναν δυστυχισμένο, έναν παράλυτο. Πού τον πηγαίνουν? Σε κάποιον που έχουν τη γνώμη από εμπειρία, διότι τον έζησαν τον Χριστό, τον ήκουσαν, τον παρηγορήσαν από κοντά για να τον θεραπεύσουν. Είναι μια σκηνή η οποία είναι απαραίτητο στην ανθρωπότητα. Αλλά μόνο από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την κατάδεια του άλλου, για τον πόνο του άλλου, για την ανάγκη του άλλου και κατεξοχήν για την παραλυσία του άλλου. Δόξα τω Θεώ, θα πει κανείς, ούτε στη συγγένειά μας, ούτε στη γενοτονιά μας έχουμε παραλύψει. Το εύχομαι ποτέ να μην έχει. Όμως, να μου επιτρέψει να σου πω ότι υπάρχουν πολλοί παράλυψη και μέσω σπίτι σου ακόμη. Δεν είναι μόνο η παράλυση σωματικός. Όσο είναι σοβαρό το θέμα των πνευματικών παραλύτων, των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν παραλύσει πνευματικώς και δεν μπορούν να κινηθούν, ό,τι κι αν τους πεις, ό,τι κι αν τους κάνεις, βλέπεις ακινήτους και σε κοιτάζουν σαν να είναι απολυθωμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη βοηθεία. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παρουσιαστούν στον Χριστό. Κανένας γιατρός δεν μπορεί να μεσολαβεί. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι ένα παλικάρι τέτοιο δεν θα ήτο που δεν θα το είδε ο γιατρός. Έστω της επιστήμης των ημερών εκείνων. Πολλοί γιατροί θα τον είδαν. Πολλά πρακτικά θα του επεδείχθησαν, τα οποία θα τα έκανε και με θρησκευτική ευλάβεια. Ουδής όμως κατόρθωσε να τον βοηθήσει. Και αυτοί τώρα έντια απελπισία τους, πόσον χρησιμοποίησαν όλα ό,τι η επιστήμη και οι πράξεις επιγόρευε, κατέληξαν στον Χριστό. Κοίταξε λοιπόν, άνθρωπε, στην οικογένειά σου, εφόσον πρώτα κοιτάξει τον εαυτό σου. Γιατί είμαστε πολύ ζωντανοί παράλυτοι και κινητοί παράλυτοι. Όσον φτιάξουμε τον εαυτό μας εμείς, έπειτα θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τους σχετικού μας, και για τους γειτόνους μας, και για τους φίλους μας, και για το περιβάλλον μας, θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να έρθουν στον Χριστό. Ο δυνάμενος να λύσει όλα τα θέματα του ανθρώπου που τον έχουν καθυλώσει είναι μόνο ο Χριστός. Αν βράτω με τις ευγένειες να σας πω, δεν θελήσουν να ακολουθήσουν, γιατί πολλοί για να τους πάρει, να τους πάει στον Χριστό, κλωτσάνε. Δεν θέλουνε. Τότε θα παρουσιαστείς μόνος στον Χριστό και θα παρακαλέσει τον Χριστό, όπως έκανε και η Χαναναία. Χαναναία δεν την πήρε τη δαιμονισμένη κόρη της κοντά. Κράστηκε στο σπίτι, στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε να την μεταφέρει. Δεν μπορούσε να την οδηγήσει. Όμως έπεσε μπροστά στον Χριστό. Του πήρε τον δρόμο. Με την προσευχή της. Με την ταπεινωσή της. Επάλεψε μαζί της. Δεν θα προχωρήσει. Θα με ελεήσει. Μα δεν ήρθα για σας. Δεν μπορώ να σας δώσω. Είστε κοινάρια. Τίποτα. Θα μου δώσει, ελέησέ με. Ναι, και τα κοινάρια εκ των πιπτών των ψυχίων, εκ των τραπεζών των κυρίων τρέφονται. Και τον ενίξε τον Χριστό. Τέτοιους αγώνες δεν έκαναν οι μανάδες ακόμη. Τέτοιους αγώνες δεν έκαναν οι πατεράδες ακόμη στον Χριστό για τα παράλυτα τέκνα. Η σύζυγος δια των παράλυτων σύζυγων. Ο σύζυγος δια των παράλυτων σύζυγων.
τα παιδιά για τον πατέρα και τη μητέρα, γιατί έχουμε δυστυχώς περιπτώσεις που αντί εκεφαλέ να οδηγούν τα πόδια, οδηγούν τα πόδια τα κεφάλια. Είναι κοπέλες, είναι παλικάρια, τα οποία αγωνίζονται για τους γονείς τους, οι οποίοι είναι σε παχύ σκοτάδι, μακριά από τον Χριστό, παράλληλοι, μόλις τη σημασία της λέξης, και αγωνίζονται. Πάντως ο Χριστός το θέλει αυτό, τον συγκινεί ιδιαιτέρως και αμείβει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται κατά αυτή την έννοια, με την πίστη ότι αν κατορθώσουν και πλησιάσουν τον Χριστό θα έχουν μεταβολή. Αυτό που σας είπα να το σηκώσετε. Υπήρξε γεγονός σε ένα χωριό. Είχε πάει εξομολόγος, ο οποίος εξομολογούσε μέσα στην πλατεία στο γραφείο της κοινότητος. Πήγε πολλοί κόσμοι, γιατί είχε προηγηθεί ομιλία και εργασία. Πήγε πολλοί κόσμος να εξομολογηθεί. Ένας όμως δεν επήγαινε. 35 ήταν αυτό. Δεν επήγαινε. Είτε ο βλάσιμος, είτε ο χαρτοφέστης, είτε ο μέθησος, είχε πολλά τέτοια πράγματα. Έλα Γιώργο, τίποτα ο Γιώργος. Έλα Γιώργο, τίποτα ο Γιώργος. Συνονοούνται λοιπόν με τον παπά ότι θα σου τον ρίξουμε από το παράθυρο μέσα. Δεν ξέρω, πιάσονε, δέσον, κάτι σέτονε, ό,τι θέλεις κάντε. Τα παράθυρα ήταν χαμηλό το γραφείο της κοινότητας. Τα παράθυρα ήταν ξύλινα και κλεισμένα για να μην βλέπουν μέσα που γίνεται εξομολόγηση. Πήγαιναν γυναίκες, άλλοι άντρες, ξέρω εγώ, παιδιά, για να μην τρέπονται. Ξεσυρτώσανε από μέσα το παράθυρο και συνονοούνται τρισέσσαροι και τον πιάνουνε αυτόν και του δίνουνε μια φροξά στο παράθυρο και το ρίχνουνε μέσα και πιάνουν το παράθυρο και το κλείνουν. Ο παπάς ήξερε τώρα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, τον εκράτησε μέσα μία ώρα και όταν βγήκε έξω αυτό το θηριάκι, έτρεξε και τους έπιασε όλους και τους φίλησε. Κλαίγοντας, τους κατεφίλησε για αυτό που επενούνταν και για αυτό που έκαναν. Άλλος άνθρωπος βγήκε ο άνθρωπος έξω. Ναι, όχι στο Ευαγγέλιο αυτό το περιστατικό και στην πράξη στη σύγχρονη ζωή έχει γίνει. Αλλά πού άνθρωποι να ενδιαφερθούνε? Άστου σας βγάλουν τα μάτια του. Κλείς την πόρτα, πάμε μέσα. Άμα η πυρκαγιά στη γειτονιά κλείνει την πόρτα και πας μέσα, δεν πας. Και εδώ αν πούνε πυρκαγιά πνευματική, τι κάνει? Θα σε απασχολεί μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα να σε απασχολεί η ψυχική παραλυσία του άλλου. Και πόσες κοπέλες και πόσοι νέοι και πόσες κυράδες και πόσοι κύριοι δεν είμαστε παράλυτοι και έχουμε ανάγκη βοηθεία στην περίπτωση αυτή. Εδώ ευρέθησαν τότε και τον σήκωσαν τον καημένο αυτόν. Σήμερα ποιος θα βρεθεί για μας που είμαστε σχεδόν όλοι παράλυτοι? Τότε υπήρχαν 4 αυτοί οι υγιείς, τώρα επισύνθησαν οι παράλυτοι τώρα. Και μόνο θαύμα θα μας σώσει. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι θα πρέπει να το έχετε σοβαρός υπόψη αυτό. Δεν το μπορείτε μόνοι σας. Συζητήστε και με έναν άλλον. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε έναν μόνοι σας. Καλέστε και έναν άλλον. Του Χριστού μας η κίνηση εξυπηρετείτο εκ των υπαρχόντων των κυριών. Να, δεν μπορούσε να βάλει όλα τα έξοδα. Λίγα η μία, λίγα η άλλη, λίγα η άλλη, λίγα η άλλη. Η μια μαγείρευε, η άλλη έπλυνε, η άλλη σιδέρωνε, η άλλη έκανε κλπ. Και έτσι εξυπηρετείτο αυτή η κίνηση του Ιησού. Αν εμείς είμαστε χριστιανοί και θέλουμε να ενώσουμε τα πνευματικά μας και τα φιλικά μας δυνάμεις, θαύματα μπορούμε να κάνουμε. Θαύματα μπορούμε να κάνουμε. Σε όλο κόσμο μπορούμε να βοηθήσουμε να τον φέρουμε στο Χριστό. Εν πάση περιπτώσει. Και μη δυναμένον προσεγγίσε αυτό δια των όχλων, δεν μπόρεσαν να τον φέρουν μέσα τον άνθρωπο, διότι ήταν πολύ κόσμο στην πόρτα. Απεστέγασαν τη στέγη όπου είναι. Πήγανε και χάλασαν από πάνω τη στέγη για να τον κατεβάσουν από εκεί.
κατά εξορίξαντες και εξορίξαντες, χαλώσει τον κράβατον, εφό ο παράλυτος κατέκειτο. Έκοψαν δηλαδή, μέργασαν τα κεραμίδια και έκοψαν τόσα σκεφή, ώστε να μπει μέσα ένα κρεβάτι με έναν άνθρωπο. Καταλαβαίνετε τι ζημιά είναι αυτή. Καταλαβαίνετε πόσα θα πλήρωσαν στον άνθρωπο εκείνο που είχε το σπίτι. Καταλαβαίνετε τι πίστη είχανε να φτάσει εκεί. Πώς θα φτάσει, τα πάντα θα διαθέσουμε να φτάσει. Ο Χριστός δεν το ξέρει, Κύριε, τι γίνεται στην πόρτα. Πώς δεν το ξέρω. Γιατί δεν μιλάς να μεριάσουνε. Για να φανεί η πίστη των. Να μείνει και σε σένα, να μην κουμπώνεσαι μόλις βρίσκεις το παραμικρό εμπόδιο, αλλά να προχωρείς. Με θυσία. Και να βάλεις το χέρι στη τσέπη, να πληρώνεις, όταν θέλεις να φτάσεις στο Χριστό. Και εμείς ξέρετε, στο σπίτι φωνάζουν να ανησέγουμε. Σοβαρά. Και τι θα γίνει. Θα φάμε λοιπόν, Ξέρετε, ο άντρας δεν θέλει σε διάγυναικα, δεν είπα. Και τι έγινε. Πώς θα αντιμετώπισε αυτό. Ξέρετε, σπίτι θέλουν να δούμε το τάδε πρόγραμμα τηλεόραση. Και τι έγινε. Σήκωσε τα χέρια επάνω. Κανένα εμπόδιο. Τίποτα δεν. Είπες τίποτα δεν. Πάλεψες πουθενά. Ξέρω εγώ. Δεν πρέπει έτσι αμαχητή. Να παραδίδουμε τα όπλα, είναι θρασίς ο Σατανάς. Ο Χριστός φερμένει στον αγώνα τον δικό μας, τον όμορφο, τον ταπεινό, πάντοτε δια προσευχής. Αλλά εμείς δεν τον έχουμε αυτόν τον αγώνα όλοι και δεν έχουμε αγαθά αποτελέσματα. Οι κύριοι άλλοι που ήταν εκεί πέρα που βλέπαν έναν παράλυτον, δεν μεριάτε. Σήμερα πηγαίνει μια με παχιά κοιλιά, όχι με ενδιαφέρουσα, και σηκώνεται και τους δίνουν θέση το αυτοκίνητο. Φιλιάτη είναι παχιά, έχει πάει πολύ να πούμε. Όχι ότι είναι έγκυος, γιατί εκμεταλλεύεται το πάθος της φιλιάτης και κάθεται. Ότι είναι σε ενδιαφέρουσα. Εκεί δεν τον είδαν αυτόν. Τον είδαν. Καλά, δεν μεριάται να περάσει τον άνθρωπο μέσα που είναι παράλυτος. Ήταν στην ψυχή παράλυτη αυτή. Και είχαν ανάγκη τη θεατρία του. Κανένα δεν ανταλλάσσει, αυτό διδάσκει. Τη θέση του αναφορικός με τον Χριστό. Όχι παράλυτος οποιοδήποτε. Είχαν κρεμαστεί από το στόμα του. Δεν υπήρχαν συγκινήσεις. Δεν υπήρχαν συναισθήματα. Τίποτα. Όλα κάνανε πίσω. Μπροστά στον ακούσουν. Κρεμασμένοι εκεί. Τίποτα. Δεν ανταλλάσσω εγώ με τίποτα. Προτιμώ να τον ακούσω και να πάω στην κόλαση που δεν έκανα αυτό το καλό. Αυτό διδάσκει εδώ. Γιατί δεν πιστεύω εγώ όταν τόσο σκληρός αυτός ο κόσμος, όταν βλέπουν τέσσερα παλικάρια και φέρνουν άλλο παλικάρι παράλυτο, Όλοι θα μεριάγανε. Στα χέρια το πιάνανε και το μεταφέρανε. Σαν βούπουλα το πηγαίνανε μπροστά εκεί που ήταν ο Χριστός μας κλεισμένος μέσα και ομιλούσε. Τα πρέπει να μας απασχολούν σοβαρότητα. Να μην τα διαβάζουμε απλώς, να τα μελετούμε σε βάθος τι διδάσκουνε όλα. Χριστός μας παρακολουθεί από πάνω, ακούει τα κεραμίδια, βλέπει τις σκόνες, ακούει τα πριόνια που κόβουνε πάνω. Τίποτα δεν μιλάει. Στη δουλειά του. Όταν τον κατέβασαν και τον έφεραν κάπου στο δωμάτιο εκείνο που ήταν ο Κύριος μας, γυρίζει ο Κύριος και λέει «Ιδόν δε ο Ιησούς την πίστην αυτών», λέγει το παραλυτικό, «στέκνον αφέοντέσι εαμαρτίες σου». Δεν έκαμε καλά. Εμείς θέλουμε να μας κάνει τον άρρωστο καλά, σωματικό να τον σκώσει. Δεν συμφωνεί ο Χριστός. Μου επιτρέψει να του κάνω την ψυχή πρώτα καλά του αρρώστου αυτού. Και έτσι να τον κάνω καλά. Γιατί και σωματικός μπορεί να μην συμφέρει να τον κάνω καλά. Γιατί αν σκοτεί θα κάνει χειρότερα. Αλλά πνευματικός όμως πρέπει να γίνει καλά. Άλλωστε να τον κάνω σωματικά καλά, αύριο θα πεθάνει. Πάει το θαύμα. Τον κάνω πνευματικά καλά, θα υπάρχει το πνεύμα στην αιωνιότητα. Εγώ είμαι αιώνιος. Δεν είμαι γιατρός από τους προσκέρους. Είμαι αιώνιος γιατρός. Και αρχίζει από εκεί. Από εκεί πρέπει να αρχίζουμε κι εμείς. Έχεις άρρωστο στο σπίτι. Ο ένας για τον παπά και ο άλλος για τον γιατρό. Τότε θα έχεις τα αγαθά αποτελέσματα. Πρόκειται να πας στο γιατρό. Προσεύχου πρώτα. Να τον φωτίσει, να σου κάνει χαλή διάγνωση. Μην πας να σου φτιάξει το στομάχι και σου χαλάσει την καρδιά. Θα σου φτιάξει το δόντι και σου χαλάσει το μάτι. Αυτοί οι δυο σταυροί που μπαίνουν πάνω στη συνταγή του γιατρού έχουν σημασία και για τον γιατρό και για τον πιστό. Γράφει δυο σταυρού. Συν Θεό. Ναι.
Έχει μεγάλη θέση αυτό. Ο ίδιος προφανώς ίσως να ήθελε να πάει. Δεν μίλησε για αυτόν. Ίσως να μην ήθελε. Γιατί θα με πάτε να με ρεζιλέψετε τώρα εκεί πέρα. Αφήστε με το χάμο στα χάλια μου. Που να με γυρίζετε μέσα στην αγορά και κλπ. Μπορεί και να ήθελε. Δεν αναφέρει η γραφή. Μπορεί όμως και να μην ήθελε. Μέχρι κοινός ο Σατανάς να τον επάλευε ότι πού πας, ρεζιλεύεσαι, κάτσε κάτω, τώρα περιμένεις εσύ και τα τι αυτά. Αδιαφόρως ότι έγινε. Όμως βλέποντας την πίστη των άλλων, αρχίζει τη δουλειά του σοβαρά από την ψυχή του. Αυτό τούτο και σε εμάς, σε όλες μας εκδηλώσεις. Θα τρέξουμε για τον αρρωστό μας, θα φέρουμε τους γιατρούς, θα πάμε στους καθηγητάς, θα πάμε στο εξωτερικό, αλλά θα πάμε και στο Χριστό. Διότι αν του φτιάξουμε το σώμα και να το διατηρήσουμε, εάν την ψυχή χάσουμε, χάθηκε η υπόθεση όλη. Έχουμε ένα αυγό κλούβιο. Ένα αυγό κλούβιο. Έχουμε το τσούφιο, αλλά το να κάνουμε τσακ, να πάρει μπόχα, να το πετάξουμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο οποίος εξωτερικός διατηρείται δια της επιστήμης, αλλά εσωτερικός δεν έχει τακτοποιήσει το θέμα της ψυχής του. Αυτό του συμβαίνει και στο βάπτισμα, το νηπιοβάπτισμα. Το παιδί κοίταται παράλυτο. Δεν ξέρει ούτε να ζητήσει, ούτε να κινηθεί, ούτε να ενεργήσει. Αλλά οι πέριξ του το βαπτίζουν. Για την πίστη αυτών, για την ομολογία του αναδόχου και για το μυστήριο που έχει πει ο Χριστός, το αποτέλεσμα γίνεται. Το παιδί απαλλάσσεται, ο Σατανάς φεύγει, πάβει πλέον να είναι παράλυτος στην ψυχή, είναι ζωντανός στην ψυχή, είναι μικρός Άγιος, δεκτικός αγιασμού και κοινωνεί. Πολλά πράγματα στηρίζονται επάνω σε αυτές τις ενέργειες του Χριστού μας. Δεν ήσαν όμως μόνοι τους εκεί, ήσανε και άλλοι. Ήσαν Φαρισαίοι, ήσανε άλλοι, γραμματείς κλπ. Τι ήταν το αποτέλεσμα? Οι άλλοι να σκανδαλιστούν εξαιτίας αυτού. Σκανδαλίστησαν, λέει, οι άλλοι. Γιατί? Διότι είπε περί αμαρτιών ένα πράγμα το οποίο δεν φαίνεται. Φαίνονται οι αμαρτίες? Δεν φαίνονται οι αμαρτίες. Ήσαν δε, λέει, την έστω γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών έλεγον τις ούτως ούτω λαλή βλασφημία. Τι είναι αυτά που λέγει? Γιατί αυτοί ξέρανε ότι μόνο ο Θεός έχει δικαίωμα, εξουσία να αφήνει αμαρτίες. Οι άνθρωποι δεν έχουν. Αυτόν δεν τον έπιανε για Θεό. Σου λέει πως αυτός υποδίεται ρόλων Θεού. Τι δύναται αφιένε αμαρτίες? Η μη είσαι ο Θεός. Αλλά ο Χριστός είδε και Θεός. Και τους συνέλαβε τους Κυρίους. Τι διαλογίζοντο? Δεν το είπανε μέσα τους. Τους συνέλαβε. Και γυρίζει και σου λέει επιγνούς ο Ιησούς το πνεύματι αυτού ότι ούτως αυτοί διαλογίζονται εν εαυτής, είπεν αυτοί. Και τι αυτά διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών? Ιλού απόδειξη της θεότητος του Ιησού. Μπορώ εγώ να ξέρω τι σκέπτεσαι? Μπορεί ο Σατανάς να ξέρει τι σκέπτεσαι? Όχι, δεν ξέρει. Θα τα γνωρίζει μόνο ο Θεός. Είναι μόνο τη δύναμη του Θεού. Η παντογνωσία είναι ιδιότητα μόνο του Θεού. Ο Σατανάς μπορεί να είναι πνεύμα, αλλά θα πρέπει να εκφραστεί για να ξέρει τις ενέργειές σου. Εάν δεν εκφραστεί, τι σκέπτεσαι, δεν το ξέρει. Και γυρίζει και του λέγει, τι ευκοπότερον υπήν
το παραλυτικό. Αφεοντέσι εαμαρτία σου ή πιν έγειρε και άρων τον κραβατό σου και περιπάτη. Μου τον φέρατε εδώ να σας τον κάνω καλά. Και εγώ άρχισα με τη σειρά μου να σας τον κάνω καλά. Εσύ, όπως πρέπει. Εσείς δεν το δέχεστε αυτό τώρα. Ταυτόχρονα ακούσετε το μιλό περί αμαρτιών. Οι αμαρτίες δεν φαίνονται αν υπάρχουν ή πότε φεύγουν και πώς φεύγουν. Σκανδαλίζεστε τώρα, απορρίψετε. Αν όμως τον δείτε αυτόν τώρα επαραδείγματι να σηκωθεί, τότε θα με παραδεχτείτε. Οι άνθρωποι θέλουνε όχι να ακούνε, να βλέπουνε. Και το ξέρετε αυτό, ίσως και εξηδίας πείρας. Εγώ αν δεν ειδώ, θα πάω να ειδώ για να πιστέψω. Μα άμα πας και δεις, είναι γνώσεις, δεν είναι πίστης. Και οι γνώσεις δεν αμείβεται. Δεν πληρώνει τη γνώση ο Χριστός. Σε θέλω να μην δεις και να πιστέψεις. Εδώ είπε και ο Θωμάς αυτό. Τι του είπε όμως ο Χριστός μας. Εωρακάς με Θωμά πεπίστευκας. Με είδες επίστεψες. Μακάρι οι μη δότες και πιστέψαντες. Εν πάση περιπτώσει. Είναι δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου. Αφιένε επί της γης αμαρτίας, λέγει το παραλυτικό. Αλλά για να το δείτε, λέει, ότι ο Υιός του ανθρώπου, λέγει το βιβλικό του όνομα, ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου. Για να δείτε ότι έχω εξουσία, σας λέτε ότι μόνο ο Θεός, μα εγώ είμαι και Θεός. Και κατά συνέπεια έχω εξουσία. Και θα σας το αποδείξω τώρα, δια της οράσεως, δια των οφθαλμών. Λέγει λοιπόν το παραλυτικό, συλλέγω, σε διατάσσω δηλαδή. Έγειρε και άρων των κράβατων και είπαγε εις τον οίκον σου. Δεν προσευχήθη, δεν παρακάλεσε το Θεό, εγώ σε διατάσσω. Τα παράλυτα μέλη σου να κυκλοφορήσουν, να ενεργήσουν. Και όχι απλώς να περπατήσεις, αλλά πάρεις και το κρεβάτι στον ώμο. Αν είναι δυνατόν ένας παράλυτος τώρα, χρόνια κλπ, να πάρει κρεβάτι στον ώμο. Πώς εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα κρεβάτι στον ώμο, που είμαστε υγιείς, δεν μπορούμε. Όμως αυτός επήρε τέτοια δύναμη, ευθυχεί τόσο γερά το σώμα του, που όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια, πράγματι, έγινε έτσι. Και η γέρση ευθέως, αμέσως. Και άρα στον κράβατον εξήλθεν εναντίον αυτών. Από εμπροστές τους. Γρηγορότερα αυτοί που δεν εμέριαζαν να περάσει μέσα, τώρα τον βλέπουνε σαν φάντασμα. Μεριάνε να βγει έξω τώρα. Είδανε το θαύμα. Ώστε εξίστασε πάντα και δοξάζειν τον Θεό λέγοντες ότι ουδέποτε ούτως είδομεν. Δεν ξαναέχουμε δει τέτοιο πράγμα. Θέλω λοιπόν να σταθώ τώρα σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Χριστός μας πολλές φορές δεν ενεργεί όπως του υποδεικνύουμε εμείς. Και είπα για το θέμα των ασθενειών παραδείγματι. Ζητάμε τον Χριστό να βοηθήσει τον άρρωστό μου. Ο Χριστός εξετάζοντας γιατί το ζητάμε, πολλές φορές δεν απαντά. Καλά είναι να σκοφεί, γιορτές έρχονται, να μην υπάρχει το κρεβάτι εδώ, να ανοίξουν και το σπίτι μας, να δεχτούμε κιόλα. Ο Χριστός βλέπει όμως ότι πίσω από αυτά μπορεί να υπάρξει κάποια φύρα, κάποια ζημιά, πνευματική. Δεν το σηκώνει το κρεβάτι. Δεύτερον. Ζητάμε από τον Χριστό θαύμα στο σώμα. Καθή στιγμή είναι εκείνος για τον οποίο ζητούμε το θαύμα. Είτε ο ίδιος, αν του συμβαίνει του ιδίου και ζητάει ένα θαύμα από τον Κύριο, από την Παναγία, από τους Αγίους. Ή ζητάει για κάποιο άλλο προσιλές πρόσωπο δικό του, μα παιδί του, μα αδελφό του, μα σύζυγο, μα πατέρα, μα μητέρα, δεν ξέρω τι. Ο Χριστός μας ενδιαφέρεται για ποιον του μιλά. Πνευματικός, όχι σωματικός. Εύκολο είναι,
και τον καρκίνο να διώξω και τη σηματίωση να διώξω και την τρέλα να διώξω, τα πάντα διώξω. Όμως για την ψυχή του δεν μου μίλησε. Μου μίλησε για το κλουβί, δεν μου μίλησε για το πουλί. Και όπως είπα γρηγορότερα, μου μίλησε για το τσούφιο, δεν μου μίλησε για το περιεχόμενο. Τι να το κάνω να το σηκώσω επάνω, για ποιο λόγο να σηκωθεί, για ποιο λόγο να κάνω θαύμα. Η ψυχή του, η παράλυτη ψυχή του, η ζωή του μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρθη, μέχρι σήμερα μένει αμετανόητος, ανεξομολόγητος, δεν θέλει τη ζωή τη χριστιανική, δεν θέλει να μ' ακούει, δεν θέλει το Ευαγγέλιο μου, δεν θέλει την Εκκλησία μου, δεν θέλει τους παπάδες μου, δεν θέλει τίποτα. Πώς είναι δυνατόν? Εκεί είναι δεμένα τα χέρια του Χριστού. Δεν μπορεί ο Χριστός να θαυματουργήσει. Λύσε μου τα χέρια να θαυματουργήσω. Ζήτησε μου με τη σειρά, ζήτησε μου να του θεραπεύσω την ψυχή του πρώτα και έπειτα το σώμα του, να δεις πώς με συγκινείς, πώς το κάνεις. Και δεν το ξέρουνε πολλοί αυτό να το ζητήσουνε και δεν το υποδεικνύουνε και καμιά φορά η διολιγοπιστία τους και η διαπιστία τους και αυτά τα ευχέλαια ή άλλες παρακλήσεις κλπ. Κάνουνε κρυφά μακριά να μην τις δει ο άρρωστος. Κάνει να διαβάσουν στο σπίτι το αυτό. Γιατί να το διαβάσει στο σπίτι μακριά και να μην το διαβάσει εκεί κοντά να το δει κι αυτός. Να ακούσει τις ωραίες αυτές συγχωρητικές ευχές. Να ακούσει τα 7 Ευαγγέλια του Ευχελαίου που δεν τα έχει ακούσει όλη σε όλη τη ζωή. Που παίρνει το δίκανο και πηγαίνει για κοινή και Κυριακή το πρωί. Και που παίρνει το δίχτυ και πηγαίνει για ψάρεμα κάτω. Ή γυρίζει από εδώ και από εκεί. Δεν τα άκουσε ποτέ του. Γιατί? Φοβάται? Αν με φοβάται, τι με θέλει? Και τι παρακαλεί για έναν άνθρωπο τέτοιον? Είναι λόγια που απορρέουν από εδώ, αυτά που σας λέγω. Προσέξτε τέτα. Διότι ενεργούμε ανάποδα. Κάθε στιγμή ο Χριστός τον πιάνει από το πόδι δια της ασθενείας και τον δένει κάτω εκεί στο καρφί για να τον αναγκάσει. Όμορφος αναγκασμός. Αν είναι δυνατόν να γυρίσει προς το συμφέρον του στον δρόμο της σωτηρίας, εσύ μου ζητάς να τον απολύσω, ε. Και τι θα γίνει έπειτα, τι δουλειά θα κάνουμε? Να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Πήγε κάποτε μια συντροφιά εδώ Αθηναίων, έξω εδώ, προς τα Φίλια, ξέρω εγώ πώς τα λένε, στα Βίλια. Βρήκανε εκεί ένα απόγευμα, βρήκανε ένα μαντρί. Είχε πρόβατα αυτός ο άνθρωπος. Είχε τα αρνάκια μέσα κλεισμένα, τα οποία πέλαζαν, περίμεναν τη μητέρα τους το βράδυ. Άκουσαν αυτές οι κυρίες εδώ, μεγαλοκυρίες των Αθηνών, αυτό τον κοπετό των αρνιών που γινόταν εκεί στη Στρούγκα και πήγαν και από περιέργεια και από φιλοζωία κοντά. Όμως ευρέθηκαν μπροστά σε ένα αρνάκι δεμένο κάτω με το πόδι του σπασμένο και δεμένο το πόδι του με ένα σανίδι. Του είχε βάλει ένα σανίδι αυτό στο ένα μέρος και το άλλο και το είχε δεμένο. Τον το λυπήθηκε το αρνάκι αυτό αυτή και είπε στον δοτάνο, αυτό το καημένο λέγει, πώς το έπαθε έτσι λέει, ποιος το έκανε έτσι λέει, δεν το λυπόσατε? Ναι, εγώ λέει το έκανα έτσι. Εσείς λέει το κάνετε έτσι? Και το λυπόσαστε? Μα για το λυπόμουνα, γι' αυτό λέει το έκανα έτσι. Τι δυσκέδιο λείπει είναι αυτή? Τι έσπασα το πουδάρι λέει. Και γιατί το έσπασα το πουδάρι? Το έσπασα για τα καθότανε. Έβγαινε έξω. Και να το έτρωγε τίποτα. Κάνα ζούμπερο. Και του έσπασα λέει το πουδάρι και τώρα είναι σίγουρο εκεί. Άστο εκεί πέρα. Ε, τι μάθημα είναι αυτό? Πόσα ποδάρια επιτρέπει ο Χριστός να σπαστούν για να μπορέσει να σώσει τις ψυχές. Άλλωστε, όταν είναι ένας άρρωστος στο σπίτι, είναι 10 άρρωστοι. Και πολλές φορές είναι περισσότεροι άρρωστοι οι απ' έξω παρά εκείνους που είναι στο κρεβάτι. Χωρίς κόσμος έχει βρει το δρόμο του γύρω από ένα κρεβάτι. Το κρεβάτι είναι ο προθάλαμος του παραδείσου. Ο προθάλαμος του παραδείσου το κρεβάτι. Να ξέρει ο άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει και να το εκμεταλλευτεί είτε για τον εαυτόν του είτε για κάποιον άλλον δικό του σπιτικό του, δεν ξέρω ποιος θα είναι.
Το δεύτερο είναι εδώ εκείνο που λέγει. Είναι αηδείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει το δικαίωμα του αφιένεται τις αμαρτίες επί της γης. Και το απέδειξε κάνοντας το άλλο, το πρακτικό που το βλέπανε αυτοί. Σου έδωσε να πάρει το κρεβάτι και να φύγει. Άρα αυτός που έχει δύναμη να κάνει αυτό, ασφαλώς κάτι παραπάνω θα είναι από άνθρωπος και έχει τη δύναμη να αφήνει και αμαρτία. Αυτό το μάθημα σκανδαλίζει πολλούς. Λέγουν οι άνθρωποι, γιατί να πάω να εξομολογηθώ στον παπά? Μα έτσι είπε ο Χριστός. Σε αυτόν έδωσε το δικαίωμα. Δεν το έδωσε σε μένα, δεν το έδωσε σε σένα. Εγώ θα τα πω απευθείας σε αυτόν. Αυτός δεν είναι ο Υιός του ανθρώπου που αφήνει τις αμαρτίες? Αδιάβαστος είσαι Παναγόπουλε. Αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου που αφήνει αμαρτίες. Αυτός είχε την εξουσία. Ορίστε λοιπόν, θα πάω σε αυτόν να τα πω. Ναι. Αλλά αυτή την εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίες ο Χριστός δεν την πήρε κοντά του όταν έφυγε. Αυτό το μυστικό. Την άφησε στη γη αυτή την εξουσία του δεσμήν και λύειν. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού μας? Όταν ο Χριστός μας ανέστη και το βράδυ ελείποντος του Θωμά έστει εις το μέσον και τους είπε εκεί πέρα ειρήνη ημίν και λοιπά, τι άλλο τους είπε και τι άλλο έκανε ο Χριστός μας τότε? Αναφέρει εδώ ο Ιωάννης τα εξής: ούσις ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων, το βράδυ λέει την Κυριακή, και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήταν μαζί για να αντιμετωπίσουν ό,τι του συμβεί μαζί. Ήλθεν ο Ιησούς και κλεισμένων των θυρών και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη μην. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σύρας αυτού και την πλευρά. Εχάρισαν οι μαθητέ οι δόντες στον Κύριο. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέ με ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Ποιο λένε? Εγώ θα φύγω σε λίγες μέρες. Και καθώς είχα εδώ σταλεί ως Υιός ανθρώπου και Υιός Θεού, με τα δικαιώματα και την εξουσία που είχα, εγώ διότι θα φύγω, πέμπω ημάς τώρα. Θα σας αφήνω αυτό το δικαίωμα, θα σας αφήνω αυτή την εξουσία. Δεν είχα την εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίες. Δεν το έδειξα την ημέρα που εθεράπησα τον παράλυτο? Ναι, λοιπόν. Καθώς απεσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και εγώ στέλνω σας. Και τούτο λοιπόν, όταν είπε αυτό, ενεφύσισε, τους φύσισε στο πρόσωπο και λέγει αυτή, λάβετε πνεύμα Άγιον. Πρώτη Πεντηκοστή. Πεντηκοστή έγινε από τα 50 μέρες. Και ήρθε το πνεύμα του Άγιον. Εδώ δίδει προκαταβολικός τους Αποστόλους πνεύμα Άγιον. Λάβετε πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνουμε? Αν την αφείτε τας αμαρτίες, αφείτε αυτής. Αν την κρατείτε και κράτηντε. Πηγού λοιπόν που ο Χριστός μας την εξουσία αυτή που είχε του δεσμήν και λύειν αμαρτίες δεν την πήρε κοντά του. Πλανούνται λοιπόν, πλάνοι νυκτράν, όλοι οι αιρετικοί και όλοι οι δικοί μας οι οποίοι εγώ λέει θα τα πω στον Χριστό. Και άμα τα πεις στον Χριστό, ο Χριστός θα ξέρει τι να τα πεις. Θα πας να τα εξομολογηθείς εκεί, σε εκείνον που έχει αφήσει το δικαίωμα
του δεσμήν καινή της αμαρτίας. Και έλαβαν οι Απόστολοι Πνεύμα Άγιον του δεσμήν καινή της αμαρτίας πριν γίνει η Πεντηκοστή. Η δική Πεντηκοστή τους έκαμε. Οι Απόστολοι έπειτα χειροτώνησαν άλλους. Να σου ο Τίτο, να σου ο Τιμόθεος, να σου ο Σμύρνης ο Επίσκοπος, να σου άλλοι. Εκείνοι χειροτώνησαν άλλους. Οι άλλοι χειροτώνησαν άλλους, και φτάνουμε μέχρι τη σήμερα. Και εξακολουθεί η Εκκλησία να χειροθετεί επίσκοπος σε πρεσβύτερο, επίσκοπος ούτω καθεξής, και να μεταφέρεται η χάρη σε εκείνη του δεσμήν καινή μέχρι τη σήμερα, και τη χάρη αυτή να την έχει μόνο η Εκκλησία δια του κλήρου. Μη πλανηθεί κανείς ποτέ του και πει ότι εγώ, να ο Χριστός έχει το δικαίωμα. Τ' άφησε εδώ ο Χριστός το δικαίωμα, δεν το πήρε κοντά του. Θα έχετε ακούσει το διάλογο με του Πέτρου, σου δίνω, του λέει, τα κλειδιά. Και έχετε δει τις εικονογραφίες της Βυζαντινές του Πέτρου, παρουσιάζεται με τα κλειδιά του Παραδείσου. Ποια τα κλειδιά, ξέρετε? Η μετάνοια είναι το κλειδί. Και η αμεταγνωσία είναι άλλο κλειδί που ανοίγει την κόλαση. Υπάρχουν δύο κλειδιά. Η μετάνοια, το ένα γράφει μετάνοια επάνω, που ανοίγει τον Παράδεισο. Το άλλο γράφει αμετανοησία, που ανοίγει την κόλαση. Και τα έχει αφήσει εδώ, στην Εκκλησία του. Η Εκκλησία του είναι ταμιούχος. Όλοι οι άνθρωποι θα βρούνε μπροστά τις αμαρτίες των και θα δυσκολευτούν αυτές τις οποίες δεν έχουν εξομολογήσει. Προσεξέτε το λοιπόν, όπως το τοποθετεί εδώ, έτσι είναι. Μη πλανηθεί κανείς και πει ότι εγώ θα τα πω απευθείας. Άλλωστε, όταν αρρωσταίνει ο άνθρωπος, δεν παίρνει τη φωτογραφία του γιατρού, ούτε σκόνει τα χέρια του και γυρίζει το πρόσωπό του προς το σπίτι του γιατρού. Πού μένεις, γιατρέ? Α, μένεις στην Άνω Ηλιούπολη. Λοιπόν, γιατρέ, έτσι και έτσι, σκόνει τα χέρια και κοιτάει προς την Άνω Ηλιούπολη. Και έρχεται από εκεί η ίαση, ή τον καλεί το γιατρό, ή πηγαίνει αυτό στο γιατρό και τον γνύνει και τον ψάχνει και τον πιέζει. Α, και κάνει και φωνάζει και δεν κάνει τέτοια. Και όχι μόνο αυτό, την άλλη πλευρά. Γιατρέ μου, ξέρεις και τούτο. Γιατρέ μου, ξέρεις εκείνο. Ξέρεις άμα φάω τούτο θα κάνει εκείνο. Ξέρεις άμα σκοθώ συμβαίνει εκείνο. Και του βγάλει το λάδι του γιατρού. Όταν πάει για να εξομολογηθεί, τίποτα, από μακριά ο γιατρός. Και αν πάει καμιά φορά, σβησμένο το στόμα, πνεύμα κοφών και άλλων, ρωτάει τη γλώσσα να μην τα πει. Λέει τα ψιλούλια, τα μικρά. Ξέρεις η πεθερά μου είναι αυτό, ξέρεις η νύφη μου είναι εκείνο. Τα άλλα, τα τσεκούρια, τα σαρκικά, τις κομπίνες, τις απάτες, τα παιδιά τα σκοτωμένα κλπ. Κλπ. Αυτά δεν συζητούνται. Δεν τα λέει αυτά. Δεν με ρώτησε. Μα και όταν πήγε στον γιατρό δεν σε ρώτησε, αλλά του έβγαλε στο λάδι όμως, του τα πες όλα. Και όταν πας σπίτι ξέχασε μερικά και τη τηλεφώνει, ξέρει γιατρέ, ξέχασα να σου πω εκείνο. Το κάνεις το ίδιο για την ψυχή? Δεν το κάνεις, ούτε το κάνω. Γι' αυτό είμαι ένοχη, μη πλωνόμεθα. Πολλά πράγματα βγάζει αυτό το κομματάκι και γι' αυτό το έχει βάλει μέσα η Εκκλησία να διαβάζεται τη Δευτέρα Κυριακή των νησιών, που έχει περιεχόμενο γύρω από τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη προς τον κόσμο, την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε προς τους έξω, ταυτόχρονα δε για το θέμα της αφέσεως των αμαρτιών. Ακόμη το έχει βάλει για να μην δίνουμε το κέντρο του βάρους στη σάρκα. Αυτοί πήγαν και του πέταξαν ένα κομμάτι κρέας εκεί πέρα του Χριστού να το ζωοποιήσει. Το Χριστός είδε μέσα την αθάνατο ψυχή του. Μην βλέπετε το κουφάρι σας. Μην σας τραβάει το κρέας, το ψάρι, τα αυγά, τα βούτυρα κλπ. Η σάρκα. Τίποτα δεν είναι. Είναι βέβαια κάτι, αλλά στην πραγματικότητα αν σχέση με την ψυχή δεν είναι τίποτα. Ποια αξία έχει ένα τσούφιο του αυγού, ούτε μία. Όταν το μέσα το βγάλεις και το ρίξεις το τηγάνι, αυτό το τσακίζεις και το πετάσεις τάχτη στην άκρη. Αυτό είναι το σώμα.
Βέβαια δεν εννοείται αυγό χωρίς τσούφλιο, όπως δεν εννοείται και άνθρωπος ψυχή χωρίς σάρκα. Αλλά δεν είναι το τσούφλιο το αυγό, είναι ο άνθρωπος, είναι το περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν είναι και σε αυτή τη σκέψη. Μην καταπιάνεστε πολύ με τη σάρκα. Η σάρξη είναι μυρμικολέον. Αλλού κάνει το λιοντάρι και αλλού κάνει το μυρμίκι. Προσέξτε τέτοιν, πώς κλασμυρίζει, πώς φοβάται, πώς σας κάνει να τρέμετε κλπ. Και είναι μπόρες. Μέσα σε 5 λεπτά δεν της δώσεις προσοχή, έπειτα βλέπεις ξανά γίνεσαι καινούργιος άνθρωπος. Έρχεται και ο άλλος ο λεγάμενος, ο αρχιμάστορας, ο οποίος εκλονίζει σου. Ξέρεις, ένιωσα μια τρεμούλα. Λοιπόν, και τι έγινε, είδες μια τρεμούλα, πάρε μια καραμέλα και βάζεις στο στόμα σου. Είναι ανάγκη να πάει να φάσεις βριτζόλα, δύο τρέχεις να μπει μια τρεμούλα. Χάθηκε ο κόσμος. Αυτός είναι ο λόγος ο σοβαρός. Και το θέμα της ψυχής του ανθρώπου που πρέπει να προηγείται σε όλες του τις ενέργειες. Ο άνθρωπος πρώτα πρέπει να βλέπει την αθάνατο ψυχή του. Πώς πρέπει να βρεθεί έναντι της αθανάτου ψυχής του. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό του ανθρώπου και αυτό πρέπει να τον απασχολεί. Εύχομαι λοιπόν στον Χριστό μαζί μας να μας ευλογήσει και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μικρό αγώνα αυτές τις ημέρες, προσέχοντας την αθάνατο ψυχή μας. Και όσοι εξημών για τον Α ή Β λόγο δεν έχουν έρθει εις εξομολόγηση, να φροντίσουν να έρθουν. Μην περιμένουν τη μεγάλη εβδομάδα. Μην περιμένουν έπειτα που άνθρωποι αδιάφοροι θα φτάσουν να πάρουν μια ευχή και να φύγουν. Να καθίσουν να γράψουν με προσοχή, να εξομολογήσουν τον εαυτόν τους αυτοί πρώτοι, να σημειώσουν και να πάνε σε πνευματικό εν ψυχρό να εξομολογηθούν. Όχι ότι δεν θα ξανααμαρτήσουν, θα ξανααμαρτήσουν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Έπεσες, σήκω. Ξαναέπεσες, ξανασήκω. Το φύπτην κατ' των θείων Χρυσόστομων ανθρώπινων, άνθρωπος είσαι. Μα στα νεύρα σου, μα το μάτι σου, μα δεν πρόσεξες, μα έπεσες. Το πίπτην ανθρώπινο, αλλά το εμένιν σατανικό. Το να μένεις κάτω και να μην θέλεις να σκοτήσεις, να μην μετανοείς, να μην εξομολογείς, να μην το διώξεις να την